Πίνακες ζωγραφικής που έχουν φιλοτεχνήσει μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας κοσμούν τους χώρους των στεγών αυτόνομης διαβίωσης Ελπίδα Ζωής της ΕΛΕΠΑΠ που λειτουργούν τα τελευταία χρόνια στην πόλη μας. Το απόγευμα της Τετάρτης, στον προαύλιο χώρο των στεγών, πραγματοποιήθηκε μια λιτή εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων ζωγραφικής, ενώ όσοι έδωσαν το παρόν είχαν την ευκαιρία να ξανακηθούν στις στέγες. Τους παριστάμενους καλωσόρισε η πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ, Νατάσα Μπέγκα, η οποία αναφέρθηκε αφενός στο όραμα για την κατασκευή των στεγών μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020. Με αποτέλεσμα σήμερα να προσφέρουν τη δυνατότητα της αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα με αναπηρίες, αφετέρου στη συνεργασία με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, οι μαθητές του οποίου φιλοτέχνησαν και τα έργα. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Τρεις λέξεις που τα λένε όλα. Ένα σχολείο που σημαίνει γνώση, εκπαίδευση. Δεύτερη ευκαιρία. Όποιος θέλει μπορεί να μάθει, να διδαχθεί όσα μέχρι χθες δεν ήξερε, να κάνει καλύτερη τη ζωή του, να ανοίξει νέους δρόμους στη ζωή του. Αυτό το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας καλωσορίζουμε. Θέλησε να ομορφύνει τη ζωή αυτών που η φύση αδίκησε. Έφτιασε πίνακες ζωγραφικής, μας τους χάρισε για να στολίσουμε τα δωμάτια σας. Οι στέγες της υποστηριζόμενης διαβίωσης είναι οι μοναδικές στην Ελλάδα. Χάρη στην παραχώρηση από την περιφέρεια Ηπείρου 15 στρεμμάτων, κατασκευάσαμε 7 σπίτια, 220 τετραγωνικά το καθένα και ένα μεγάλο στεγασμένο χώρο πολλαπλών χρήσεων και γραφείων. Ευγνωμονούμε τον Περιφερειάρχη κύριο Καχρημάνη. Οι στέγες είναι απόλυτα εξοπλισμένες και μπορούν να φιλοξενήσουν 4 άτομα, ο καθένας στο δικό του δωμάτιο. Σήμερα συνδικούμε τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία με την Ήπειρος Αναπτυξιακή. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε με προγραμματική σύμβαση την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Σχολής στο πλευρό μας και τον ψυχίατρο κύριο Αποστόλου κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που μας σκέφτηκε και είναι σήμερα κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ευάγγελο Παπά, ψυχίατρο, που χρόνια πολλά έχει βοηθήσει και στηρίξει την ΕΛΕΠΑΠ. Ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς που είστε κοντά μας. Η αγάπη δεν αγοράζεται. Η αγάπη δεν πουλιέται. Χαρίζεται σε όσους η φύση αδίκησε. Το δικό της ευχαριστώ για τη συνεργασία μετέφερε εκ μέρους του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας η τέως διευθύντρια Κέντι Σεντελέ. Η πρωτοβουλία για την φιλοτέχνηση των έργων ανήκει στο σχολείο πριν από 2 χρόνια, μόλις είχε ολοκληρωθεί αντίστοιχη παρέμβαση στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Πριν από 2 χρόνια, όταν αποφασίσαμε ως σχολείο να παρέμβουμε με τον δικό μας τρόπο, δηλαδή να ομορφύνουμε όσο γίνεται και εμείς τον χώρο, δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι σήμερα θα ομόρφαιναν τόσο πολύ το χώρο, τις ψυχές σας και θα μας συγκινούσαν πάρα πολύ. Η πρωτοβουλία αυτή ήταν μια ομαδική πρωτοβουλία, γιατί είχαμε τελειώσει πριν την εικαστική παρέμβαση στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και σκεφτόμαστε τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Γνώριζα αυτή την πρωτοβουλία και το κτίσιμο των στεγών, αλλά κυρίως θαύμαζα και εξακολουθώ να θαυμάζω το έργο της κυρίας Νατάσας Μπέγκα και των συνεργατών της. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι μπορούμε να κάνουμε πίνακες για τους χώρους αυτούς. Η κυρία Νατάσα χαιρέτησε με μεγάλο ενθουσιασμό την πρωτοβουλία μας και ξεκινήσαμε. Δεν θα μπορούσαμε να κάνω, τουλάχιστον εγώ δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω αν δεν είχα την υποστήριξη από την καθηγήτρια της αισθητικής αγωγής, την Ελευθερία τη Βαρβέρη, η οποία παρά το γεγονός ότι δεν εργάζονταν αυτή τη χρονιά στο σχολείο, δέχτηκε να έρθει και να συνεργαστεί με μια ομάδα μαθητών τόσο εκείνων των ετών, αλλά και παλιότερων μαθητών.
Έτσι κατάφεραν να κάνουν αρκετούς πίνακες, ομαδικά αλλά και μεμονωμένα. Όμως το σημαντικό σε αυτή την πρωτοβουλία είναι ότι βρήκαμε υποστηρικτές και από άλλους ανθρώπους, έξω από μας, σχολεία, όπως το δεύτερο ΕΠΑΛ που μας χάρισε έναν πίνακα, αλλά καθηγητές οι οποίοι έβγαλαν πίνακες από το σπίτι τους ή και πλήρωσαν για να φτιάξουν πίνακες, να αγοράσουν για να τους χαρίσουν. Θα πρέπει να τονίσω ότι στο σχολείο μας, μια παλιότερη μαθήτριά μας, η Αλκέτα Λαϊνά, ζωγράφος, είχε δωρήσει πολλούς πίνακες. Εμείς είπαμε, αυτοί οι πίνακες αρκετά χρόνια στόλισαν το σχολείο μας. Πρέπει να πάνε τώρα κάπου αλλού, εκεί στους ανθρώπους που αγαπάμε. Το δικό τους ευχαριστώ μουσικά, είπανε οι ωφελούμενοι των στεγών αυτόνομης διαβίωσης. Σε πίνα κοριτσάκι, σαν το κρασάκι, γουλιά γουλιά.